Θα μιλήσω περί θάρρους σήμερα, γιατί βρισκόμαστε σε μια εποχή που κυριαρχεί γύρω ο φόβος. Με βάση δηλαδή τις οικονομικές μας δυσκολίες, είμαστε όλοι φοβισμένοι. Ο φόβος όμως δεν είναι καλός σύμβουλος, άρα θα πρέπει να βρούμε το σωστό αντίδοτο, που δεν είναι η καταπίεση του φόβου, αλλά είναι το θάρρος, για να μπορέσουμε και εμείς σαν ενήλικοι να πορευτούμε σωστότερα, αλλά κυρίως να δώσουμε σωστή γραμμή στα παιδιά μας. Ο φόβος είναι πολλών ειδών. Υπάρχει ο φυσιολογικός φόβος που τον έχουμε μέσα μας και μας προστατεύει, αλλά υπάρχουν και οι τεχνητοί φόβοι, αυτό που λέτε, οι οποίοι είναι εξωτερικοί, έρχονται έξωθεν, όμως μας επηρεάζουν πάρα πολύ. Δηλαδή, όταν το κλίμα γίνεται εκφοβιστικό, ο φόβος αυτός μπαίνει βαθιά στον άνθρωπο και όταν μπει πολύ βαθιά μετατρέπεται σε φοβία. Και τα αποτελέσματα. Τα αποτελέσματα. Όταν έχει ένας άνθρωπος φοβία, τον κατακυριεύει. Δεν μπορεί ούτε να δουλέψει, ούτε να χαρεί, ούτε να αισθανθεί ότι θα προκόψει. Ο νους του όλο το 24ωρο είναι στη φοβία του. Οπότε εκεί θα πρέπει να απομυθοποιήσουμε αυτούς τους έξωθεν φόβους και να προσπαθήσουμε όχι να τους καταπιέσουμε αλλά να τους διαχειριστούμε. Σαν Έλληνες έχουμε περάσει πολλές φορές από πολύ μεγάλες δυσκολίες, όμως όπως βλέπετε και προχωρήσαμε και προκόψαμε και ορθοποδήσαμε. Δηλαδή οι δυσκολίες που περνάμε αυτή τη στιγμή δεν σημαίνει ότι πρέπει να μας γονατίσουν, γιατί όταν μας γονατίσουν αισθανόμαστε ότι η ζωή δεν έχει πια νόημα. Το τελευταίο διάστημα έχουν καταγραφεί πανελλαδικά 600 αυτοκτονίες. Δηλαδή έχουμε γίνει πια ο προηγμένος βοράς, αυτά τα λέγαμε παλιά για τη Σουηδία. Εμείς σαν λαός όμως έχουμε δύναμη. Επομένως, αυτή τη δύναμη θα φέρουμε στην επιφάνεια να μας βοηθήσει να διαχειριστούμε τους φόβους μας. Είναι διαχείριση. Θεωρείτε ότι τα παιδιά πρέπει να ακούν ειδήσεις, να συμμετέχουν στα γεγονότα, να το τι γίνεται γενικά στην πατρίδα μας ή να τα προφυλάσσουμε με κάποιο τρόπο? Ειδήσεις δεν πρέπει να βλέπουμε ούτε εμείς οι ενήλικοι, διότι στις τηλεοράσεις ειδικά υπάρχει μια τρομολαγνία. Δηλαδή, σαν να χαίρονται όταν στο τέλος του δελτίου αφήνουν ανθρώπους κατακίτρινους, πανιασμένους, πελιδνούς. Άρα θα πρέπει να αυτοπροστατευτούμε, να ενημερωνόμαστε, αλλά με τρόπους πιο διακριτικούς, κυρίως με τα ραδιόφωνα, που εκεί τα μηνύματα είναι πιο ήπια. Δεν μας αγγίζουν τόσο πολύ όσο η έντονη εικόνα της τηλεόρασης. Επομένως, υπάρχουν τρόποι αυτοπροστασίας των ενήλικων για να έχουν κάπως καλύτερη ψυχική διαχείριση και με τη σειρά μας, εμείς οι ενήλικοι, να προστατέψουμε τα παιδιά όλων των ηλικιών. Γιατί ο φόβος δεν μεταδίδεται μόνο με τα λόγια ή τις εικόνες. Μεταδίδεται κυρίως με τη γλώσσα του σώματος, με το βλέμμα, με τις γκριμάτσες, με την έλλειψη χαμόγελου, με τα μούτρα, με την κατήφια. Άρα όλα αυτά, αν τα φέρουμε στην επιφάνεια και τα αναλύσουμε, θα μας βοηθήσουν να αυτοπροστατευτούμε σαν άτομα και σαν οικογένειες.